Υποθέτω, μόλις μετά τη σκηνή, είχατε διάφορες σκέψεις όπως ποιος είμαι, γιατί επιλέχθηκα να βρίσκομαι εδώ, τι έχω να σας προσφέρω. Μπορεί να νιώσατε έκπληξη, θαυμασμό, ήκτο, μία ακόμη και λύπηση. Ίσως να πιστέψατε ότι θα σας μιλήσω για κάτι βαρύ. Λυπάμαι, αλλά θα σας απογοητεύσω. Η ομιλία μου πρόκειται για μία λίγο διαφορετική ζωή από τη δική σας. Μια καθημερινότητα από άλλη οπτική γωνία. Τη δική μου οπτική γωνία. Σκέψεις και συναισθήματα, σαν και τα δικά σας, είχαν πολλοί άνθρωποι γύρω μου, ακόμη και από τότε που ήμουν μικρός. Χαρακτηριστικά, έχω μια ανάμνηση από τότε. Ένα βράδυ είχε έρθει κάποιος στο σπίτι επίσκεψη. Πριν φύγει, αποφασίζει να δει το ανιψάκι του, μπαίνει στο δωμάτιο, με βλέπει να κάθομαι στο καρότσι, και η πρώτη ερώτηση που κάνει στη μάνα μου είναι «Μιλάει». «Μιλάει». Ακόμα δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο το ρώτησε αυτό. Φυσικά και μιλάει, απάντησε αυτή. «Κουνιέται». Εντάξει. Πλέον είχε μπει στο νόημα και κατάλαβε ότι η φύση του προβλήματος είναι κινητική. Έπειτα, ακολούθησε μια παράξενη ατμόσφαιρα και έφυγε. Δεν ήταν παράξενη επειδή είχε απορίες. Καλά έκανε. Πρέπει να έχετε απορίες. Απλώς είχε βγάλει ήδη συμπεράσματα για μένα, μόνο και μόνο από την όψη μου. Οι ιδεολογίες του και η νοοτροπία του προερχόντουσαν από μια παλαιότερη και κλειστή κοινωνία. Μια κοινωνία στην οποία η αναπηρία ήταν ταμπού. Αυτό τον οδήγησε να κάνει λάθος ερωτήσεις και να μην κατανοήσει την κατάστασή μου. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να ρωτήσει ποια είναι η πάθησή μου και τι μου προκαλεί. Πάντως, τέτοιες οικογενειακές επισκέψεις είχαν και τα καλά τους. Στο τέλος, οι θείοι με πλησίαζαν και μου έλεγαν: «Να, πάρει 50 ευρώ, αγόρασε ό,τι θες, αλλά μην το πεις στη μάνα σου». Όσο ήμουν μικρός, δεν με νοιάζε τι αντίληψη είχε ο κόσμος απέναντί μου. Αλλά όσο μεγάλωνα και ειδικότερα μπήκα στην εφηβεία, συνειδητοποίησα ότι η αδιαφορία μου επί του θέματος αυτού είχε αντίκτυπο στην κοινωνικότητά μου. Κάτι το οποίο φαινόταν από το γεγονός ότι έκανα παρέα μόνο με ξαδέρφια και συμμαθητές. Άτομα που ήταν δίπλα μου επειδή δεν είχαν άλλη επιλογή. Όσοι συναντούσα για πρώτη φορά, ήταν νεκροί, απόμακροι, δεν ήξεραν πώς να αλληλεπιδράσουν με μένα. Η άγνοια τους έκανε να νιώθουν αμηχανία, η οποία δεν εκδηλώνονταν μόνο στη γνωριμία, αλλά και σε άλλες κοινωνικές περιπτώσεις. Τέτοια περίσταση ήταν και το θέμα συζήτησης που είχα μια φορά με τους φίλους μου. Συγκεκριμένα λέγαμε για το ποια είναι η πιο ντροπιαστική στιγμή που έχει ζήσει ο καθένας μας. Για μένα ήταν ένα βράδυ σε κάποιο μπαράκι. Φανταστείτε τώρα ένα χώρο 80 τετραγωνικών μέτρων με 200 άτομα μέσα. Καρφίτσα να μην πέφτει. Άδειο στάντ στα 10 μέτρα από την είσοδο. Και τώρα εγώ θα πρέπει να διανύσω αυτή την απόσταση ανάμεσά τους. Τι παπούτσια πάτησα, τι αστεγά τους χτύπησα, τι ξεσηκώ στο μαγαζί. Όλοι κοιτούσαν εμένα και την παρέα μου έχοντας εκείνο το αμήχανο χαμόγελο. «Ναι, ναι, δεν πειράζει. Όλα εντάξει». Εκείνη τη στιγμή η ύπαρξή μου και μόνο έκανε να αισθανθούν άβολα οι πάντες. Μόλις τελειώνει την ιστορία, σηκώνεται ένας φίλος μου, μου πιάνει τον ώμο και μου λέει: «Μη στεναχωριέσαι, και για μας αυτή ήταν η πιο ντροπιαστική στιγμή». Εκείνο τον καιρό, αρκετά συχνά είχα παρόμοιες παράξενες καταστάσεις. Σε μια ηλικία όπου, όπως κάθε έφηβος, έτσι και εγώ, δεν ήθελα να ξεχωρίσω από το κοινωνικό σύνολο. Όντας διαφορετικός όμως, ξεχώριζα. Γι' αυτό η αυτοπεποίθησή μου χτυπούσε πάτο και κλεινόμουν μέσα μου. Απομακρυνόμουν από όλους. Δεν νιώθα όμορφα με τον εαυτό μου και αυτό έβγαινε προς τα έξω. Όποιος με γνώριζε, το καταλάβαινε και το ένιωθε αυτό. Δεν είχε να αντιμετωπίσει μόνο την κινητική μου κατάσταση, αλλά και την ψυχολογία μου. Με αποτέλεσμα να αποτραβιέται. Μετά, από τη μεριά μου, εγώ έβλεπα αυτή τη συμπεριφορά και πυροδόντουσαν ξανά από την αρχή τα αρνητικά συναισθήματα. Είχε δημιουργηθεί ένας φαύλος κύκλος. Με πολλή επιμονή, υπομονή και θετική σκέψη, έσπασε το κύκλο και λόγω αυτού βελτιώθηκε η κοινωνική μου ζωή. Τα προβλήματα όμως δεν υπήρχαν μόνο στον οικογενειακό και φιλικό τομέα, αλλά και στον αισθηματικό. Το δυσκότερο κομμάτι ως τώρα, διότι αντιμετωπίζω τα περισσότερα προβλήματα. Κάθε φορά θα πρέπει να ξεπεράσω πρώτον την αψεράδια στην εξωτερική μου εμφάνιση, δεύτερον τη δυσκολία να πλησιάσω κάποια μένοντας κινητικά,
και τρίτον, την ανταπόκριση αποκλειστικά από καλοσύνη. Εκτός αυτών, υπάρχει πάντοτε και μια παραξενιά. 9 στις 10 γυναίκες αποφεύγουν να αναφερθούν στην ασθένειά μου. Όσο σημαντικό σε μια γνωριμία είναι το με τι ασχολούμαι και τι κάνω στον ελεύθερο μου χρόνο, τόσο σημαντική είναι και η πάθησή μου. Θυμάμαι σε ένα ραντεβού, ύστερα από κάποια ώρα συζήτησης, παρατήρησα αυτό το φαινόμενο. Δηλαδή, η κοπέλα απέφυγε να αναφερθεί στην κατάστασή μου. Τη ρωτάω, για ποιο λόγο τα αποφεύγεις? Δεν θες να ρωτήσεις κάτι, δεν θες να μάθεις? Προς μεγάλη μου έκπληξη απαντάει, μου είναι αδιανόητο όταν βλέπω κάποιον με σωματικό πρόβλημα να το ρωτήσω ευθέως ποιο είναι το πρόβλημά του. Πώς μπορώ να το κάνω? Το θεωρώ ανήθικο και άκρως προσβλητικό. Προτιμούσε να μείνει με την απορία παρά να με προσβάλλει. Αυτή την απόφαση την είχε πάρει κυρίως σκεπτόμενη τα δικά μου συναισθήματα. Υπήρχε όμως και ένα μικρό ποσοστό το οποίο βασιζόταν σε δική της ανησυχία. Σε περίπτωση που θα με προσέβαλε, θα έρχονταν και η ίδια σε δύσκολη θέση. Θα ένιωθε άσχημα. Μόλις κατάλαβα το σκεπτικό της, ανοίχτηκα από μόνος μου, την έκανα αισθανθεί άνετα, προσπαθώντας να διώξω την οποιαδήποτε επιφυλακτικότητά της. Κίνηση η οποία μετέτρεψε τη βραδιά σε μια όμορφη νοορυμία. Εμπειρίες σαν και αυτές που σας ανέφερα σήμερα με βοήθησαν να μπορώ να συνασταθώ με διαφορετικούς ανθρώπους. Όλοι όσοι με περιτριγύριζουν, άτομα που πλέον από δική τους επιλογή είναι δίπλα μου, δεν θα ήταν εδώ αν εγώ δεν αποφάσισα να αλλάξω νοοτροπία. Αν εγώ δεν αποφάσισα για το ποιος θέλω να είμαι. Έπρεπε είτε να διαλέξω να είμαι κλεισμένος στο σπίτι, απομονωμένος, είτε να ξεπεράσω κάθε εμπόδιο και να δημιουργήσω το μονοπάτι που ήθελα. Έπρεπε πρώτα να κλείσω το χάσμα μέσα μου, ανάμεσα στο άπρακτο ακίνητο σώμα και την δραστήρια διψασμένη ψυχή. Και μόνο τότε θα ήμουν έτοιμος για την πρόκληση των κοινωνικών χασμάτων. Απαρχαιωμένες ιδεολογίες, η άγνοια του κόσμου, υπερβολική εμπάθεια, τίποτα δεν με σταμάτησε. Διασκεδάζω, δουλεύω, σπουδάζω, όπως όλοι. Δεν αποφεύγω χώρους ή καταστάσεις με πολυκοσμία. Από τη μία, προσπαθώ να ξεπεράσω την αμηχανία που νιώθω από τα καρφωμένα βλέμματα, ενώ από την άλλη, θέλω η παρουσία μου να αρχίσει να θεωρείται φυσιολογική ανάμεσά τους. Για να επιτευχθεί αυτό όμως, πολλά άτομα σε ίδια ή παρόμοια θέση κρατάμε τέτοια στάση, ελπίζοντας να δραστηριοποιήσουμε και άλλους. Όλοι μαζί, αλλά και ο καθένας ξεχωριστά, μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν αντίστοφο φαύλο κύκλο, δίνοντας ένασμα και στους υπόλοιπους να διαβούν μονοπάτι όπως η φιλία, η διασκέδαση, η παιδεία και η εργασία. Μακάρι οι πράξεις μας να έχουν ένα θετικό αντίκτυπο και να οθήσουν κάποιους να αναθεωρήσουν την πορεία τους ως προς το καλύτερο. Στην τελική, όλα ξεκινάνε από μέσα μας. Αυτό που θέλω να σας μείνει είναι να ρωτάτε και να μαθαίνετε. Δεν θα είναι όλοι δεκτικοί, αλλά οι περισσότεροι θα το εκτιμήσουν. Οπότε και εγώ θα κλείσω ρωτώντας. Τι πιστεύετε τώρα για εμένα? Είμαι πολύ διαφορετικός από εσάς.